Και τώρα τελειώνει το μάτς από την Ζαχαρούλα. Γιανέλη ο τελευταίος πόντος, 25-15. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν τα κορίτσια του ΑΟΛ. Επιστροφή στις νίκες για τον αθλητικό Όμιλο Λαμίας. Το συγκρότημα του Ηλία Αγγέλη επικράτησε του Παναξιακού στο Χαλκιοπούλιο με 3-0 σετ σε εξαναβολή μάτς της 11ης αγωνιστικής της Βόλεϊ Λίγκ Γυναικών. Κορυφαία για τις νικήτριες αλλά και του παιχνιδιού ήταν η Γιούνις Καρόμπλες με την Κουβανή να κάνει πάρτι και να σκοράρει με όλους τους τρόπους. Έτσι ο ΑΟΛ έφτασε στους 13 βαθμούς και έπιασε το Μαρκόπουλο στην ένατη θέση της βαθμολογίας. Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 13-13. Εκεί ο αθλητικός όμιλος Λαμίας με ένα σερί 5-1 προηγήθηκε με 18-14. Με καλές επιλογές στην επίθεση, το συγκρότημα του Ηλία Αγγέλη έφτασε να προηγείται και με 7 πόντους 22-15 και στο 1-0 με 25-17 με τη Ρόμπλες να τελειώνει το σετ. Έχοντας βρει καλό ρυθμό, ο αθλητικός όμιλος Λαμίας μπήκε δυνατά και πήρε από την αρχή το προβάδισμα στο δεύτερο. Μάλιστα, σταδιακά η ομάδα της Θεόδηβας αύξανε το προβάδισμά της και έφτασε να προηγείται με 8 πόντους 18-10. Στη συνέχεια, ο Παναξιακός πίεσε και προσπάθησε να μειώσει. Κάτι που κατάφερε καθώς με ένα σερί 2-8 ροκάνισε τη διαφορά στους 2 πόντους 20-18. Με ένα ξέσπασμα της Ρόμπλες, οι γηπεδούχες δεν άφησαν περιθώριο στην ομάδα των Κυκλάδων για κάτι παραπάνω, κάνοντας το 2-0 με 25-19. Στο τρίτο σετ, οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 14-12. Κάπου εκεί άρχισε το πάρτι της Ρόμπλες, που έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο με τον αθλητικό Όμιλο Λαμίας να προηγείται με 23-13 και να φτάνει στο καθαρό τρίποντο με 3-0, κατακτώντας το σετ με 25-15. Μπερδεύονται και πάλι τα κούρια του Παναξιακού. Ευκαιρία και η ακόντρα επίθεση τώρα με τη Ρόμπλες στο πλασέ που κάνει πάρτι. Το Χαλκιοπούλιο, μόνο τα φωτορυθμικά λοιπόν. Δεν μπορέσαμε σε καμία περίπτωση να βρούμε ρυθμό στο παιχνίδι. Το γήπεδο δεν το γνωρίζαμε, οι αθλήτριες δεν το γνώριζαν. Ήταν πολύ δύσκολο και στην υποδοχή και στο σέρβις να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ δύσκολες οι κοπέλες, οι τρεις ξένες του που έχει η Λαμία, είναι πολύ δύσκολες παίκτριες. Είναι πολύ δύσκολες παίκτριες, θέλανε μια πιο ποιοτική μεταχείριση, δεν μπορούσαμε να την κάνουμε και το παιχνίδι ήταν εύκολο για τη Λαμία πλέον. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εμείς το θέλαμε πάρα πολύ, είχαμε δουλέψει αρκετά πάνω σε αυτό το ματς. Θεωρώ ότι ήρθε πολύ πιο εύκολα από όσο περιμέναμε, γιατί η γνώμη μου είναι ότι η ΝΑΚΟΣ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Άσχετα αν σήμερα δεν κατάφερε ή δεν την αφήσαμε να καταφέρει να βγάλει αυτά που μπορεί μέσα στο γήπεδο. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη βαθμολογικά και έτσι όπως ήρθε είναι και μια πολύ σημαντική νίκη ψυχολογικά. Γιατί η ΝΑΚΟΣ είναι μια ομάδα με τους ίδιους στόχους με εμάς. Εμείς καταφέρνουμε τώρα να ανοίξουμε λίγο τη διαφορά μας από αυτούς. Όμως πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας από αύριο, γιατί το Σάββατο έχουμε ένα εξίσου πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τις Αμαζόνες.